Πριν αποχωρήσουν οι Γερμανοί, κατέβασαν τη σβάστικα από την Ακρόπολη και κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτου, προφανώς για να τιμήσουν τα θύματα τους. Ήδη από το Σεπτέμβριο, τα SS και οι μυστικές τους υπηρεσίες είχαν αρχίσει να αποχωρούν, εκτελώντας όσους Έλληνες είχαν χρησιμοποιήσει για διερμηνείς τους. Η ώρα κατετέθη ο Στέφανος, άρχισαν να φεύγουν οι Γερμανοί από τον Οδόν Σόλωνος και τότε βγήκαμε στο μπαλκόνι, στον Δημοκρίτου, με τον Μακάσκι, ο οποίος είχε έρθει από τα Τερκοβούνια. Ο Ντότσον ερχόταν με τον Λόρδο Τζέλικο και άλλους 12 πάλι από τη μεριά των Τερκοβουνιών. Βγήκε εκεί, σηκώσαμε τη σημαία και σε λίγο γέμισαν οι δρόμοι από μια έξαλλη χαρά, από έναν πανηγυρισμό που δεν τον έχω ξαναειδεί στη ζωή μου, ούτε φαντάζομαι θα τον ξαναειδώ, γιατί ποτέ το ελληνικό γένος δεν εγνώρισε αυτή την αυτοσυνειδησία της υπάρξεώς του όσο στην περίοδο της κατοχής. Ποτέ δεν ήξερε ότι θα περάσει από αυτές τις οδύνες που πέρασε και ποτέ δεν ήταν τόσο βέβαιος ότι αυτές τις οδύνες θα τις ξεπεράσει και θα ξαναελευθερωθεί. Είναι η μοίρα του τόπου μας να δουλώνεται και να ελευθερώνεται. Την υποχώρηση των Γερμανών, η Αθήνα αναγάλιαζε ύστερα από μια βαριά ξενική φασιστική κατοχή που επιβλήθηκε ύστερα από μια εγχώρια φασιστική δικτατορία. Η λαϊκή αγαλίαση τη διακόπτανε πυροβολισμοί βαλτών αντιεαμικών από τα παράθυρα των ξενοδοχείων της Ομόνιας. Ο λαός κυριαρχούσε όμως στο πνεύμα του ΕΑΜ στους δρόμους. Ο λαός υποδεχόταν φιλικά τους πρώτους Άγγλους που πέσανε με αλεξίπτωτα. Γιατί είμαστε, όπως είπαμε, πιστοί στην γραμμή πια που είχε φανερωθεί και με την καζέρτα και με την Αττή, την καζέρτα, ότι πάμε οπωσδήποτε πάξη θυσία, ομαλή πορεία εξέλιξης, σύμφωνα με τις διακηρύξεις των συμμάχων, σύμφωνα με τις, τη συμφωνία του Λιβάνου και της καζέρτας. Όταν έφυγαν οι Γερμανοί στις 12 Οκτωβρίου και φυσικά έφυγαν με μια συμφωνία μεταξύ του Γερμανού στρατηγού, του αρχηγού και του Άγγλου συνταγματάρχου Σέπερς, να μην χτυπηθούν τα γερμανικά στρατεύματα εντός της πόλεως των Αθηνών και με τη συμφωνία οι Γερμανοί να μην χαλάσουν τα δύο εργοστάσια. Το εργοστάσιο του Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου, το ηλεκτρικό, και το φράγμα του Μαραθώνος.